Κύριε Καραθανασόπουλε, δεν είμαστε ο λόγος εσάς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ψήφισε παρόν. Φέρατε και εσείς τροπολογία για τον ΕΜΦΙΑ, ζητήσατε απαλλαγή της λαϊκής κατοικίας, το πω έτσι, πρώτης και δεύτερης, και αύξηση στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και επειδή είχαμε αυτή την αντιπαράθεση για το θέμα της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καραθανασόπουλε, ποια νομίζετε ότι είναι η μεγάλη ακίνητη περιουσία? Ποιο είναι το ποσό, γιατί είναι και θέμα αντικειμενικών αξιών? Δηλαδή, ένας που έχει μια ακίνητη περιουσία σημαίνει αυτομάτως ότι έχει και πάρα πολλά έσοδα? Είναι απαραίτητο, δηλαδή συνδέονται αυτά τα δύο? Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς έχουμε μια τελείως διαφορετική θεώρηση για το φορολογικό σύστημα. Και κατ' επέκταση για το ποιος επιβαρύνεται. Ναι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να απαλλαγούν από τους φόρους τα λαϊκά στρώματα, τα λαϊκά εισοδήματα, και να πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η οικονομική ολιγαρχία, η μεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία επί της ουσίας απαλλάσσεται όλο αυτό το φάσμα. Πληρώνει, συμμετέχει με πολύ λίγα. Δηλαδή το 5% μόνο του συνόλου των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τα νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει αυτή η σύνθεση να αλλάξει και να πληρώνουν τους περισσότερους φόρους οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Mm-hmm. Γιατί σήμερα έχουν τεράστιες απαλλαγές, προκλητικές απαλλαγές, όπως είναι οι εφοπλιστές, αλλά και άλλοι κλάδοι. Μπορούν να αξιοποιήσουν τους φορολογικούς παραδείσους, τη δημιουργική λογιστική mm-hmm. και μια σειρά άλλα πράγματα που να αποκρύβουν τα πραγματικό τους εισόδημα και τα κέρδη τους. Yeah. Ένα. Δεύτερον, το επόμενο διάστημα, ήδη υπάρχει ένα μπαράζ ποιος θα δώσει τα περισσότερα, θα έχουμε και νέες μειώσεις στην φορολογική μεταχείριση των επιχειρηματικών ομίλων. Ήδη με το επόμενο νομοσχέδιο θα μειωθεί από το 28 στο 24% ο φόρος. Μιλάτε για τις επιχειρήσεις, ναι. Για τις επιχειρήσεις και για τα διανεμόμενα κέρδη από τα 10 που το πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 5%. Mm-hmm. Άρα, αυτή λοιπόν, την προεκλογική ατζέντα όμως εξελέγει η νέα κυβέρνηση. Εντάξει, εξελέγει με αυτή την ατζέντα. Αλλά εμείς έχουμε όμως. Εμείς ένα πρόγραμμα. Εμείς όμως δεν υποτασσόμαστε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε το δικό μας πρόγραμμα. Άρα πιστεύετε από ότι δεν λοιπόν είναι αναπτυξιακό αυτό? Από αυτή την άποψη, εμείς θεωρούμε ότι το φορολογικό σύστημα είναι βαθύτατα αντιλαϊκό και γι' αυτό ακριβώς οι προτάσεις τις οποίες κάνουμε είναι σε μια κατεύθυνση να απαλλαγούν, να απεγκλωβιστούν τα λαϊκά στρώματα από τα τεράστια φορολογικά βάρη που σηκώνουν. Γιατί το θέμα δεν είναι να γίνουμε δοσάδες. Mm-hmm. Άκουσα προηγούμενα στη συζήτηση 48 δόσεις για τις τρέχουσες οφειλές. Μα άμα το πάμε έτσι, τότε ο κόσμος θα πληρώνει δόσεις για τις τρέχουσες οφειλές 48, σε 4 χρόνια δηλαδή. 120 δόσεις για αυτά που χρωστάει, 120 δόσεις για αυτά που χρωστάει σε ασφαλιστικά ταμεία, δόσεις για το δάνειο, δόσεις για τη ΔΕΗ, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να πληρώνει δόσεις όλο το χρόνο. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί είναι υπερφορολογημένος. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα φορολογικά βάρη. Άρα, από αυτή την άποψη, και το αφορολόγητο πρέπει να αυξηθεί και να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τα λαϊκά πρόσωπα και να απαλλαγούν από τους έμεσους φόρους και την καταβολή των έμεσων φόρων, τους φόρους κατανάλωσης που είναι πιο άδικοι, και βεβαίως να καταργηθεί ο ΕΜΦΙΑ, εμείς λέμε. Ναι. Και λέμε να καταργηθεί ο ΕΜΦΙΑ. Για όλους να καταργηθεί ο ΕΜΦΙΑ. Προσέξτε, εμείς λέμε ο ΕΜΦΙΑ είναι. Ναι. Γιατί λέμε? Γιατί έχει συνδεθεί ακριβώς με ένα χαράτσι, το οποίο είναι χαράτσι. Γιατί κοιτάξτε. Η λαϊκή οικογένεια με ιδρώτα, με θυσία, ακόμη και με δάνεια μπορεί να χρωστάει το σπίτι, πληρώνει σε αυτό το οποίο έκτισε με κόπο ενίκιο κάθε χρόνο στο κράτος. Ναι. Mm-hmm. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Δεν είναι πολυτέλεια μια οικογένεια να έχει ένα σπίτι για να καλύπτει τις ανάγκες της. Δεν είναι πολυτέλεια να μπορεί να έχει και ένα εξοχικό. Γιατί οι διακοπές, η αναψυχή είναι ζήτημα πρωταρχικό. Πρωταρχικό θέμα. Πρωταρχικό δικαίωμα για την οικογένεια. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη, αυτοί που καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας πρέπει να απαλλαγεί από τη φορολογία του ΕΜΦΙΑ. Και δεν μπαίνουμε σε αριθμούς ακριβώς, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπατε, μικροεξέλιξη. Mm-hmm. Άμα συμφωνήσουμε στη λογική, θα βρούμε και τα τετραγωνικά μέτρα και τις αντικειμενικές αξίες και θα καθορίσουμε. Από την άλλη, δεν είναι το συνολικό προφίλ ενός φορολογούμενου, κύριε Καραθανασόπουλε? Δεν είναι μόνο μετράει, το ακίνητο. Και το εισόδημα μετράει και όλα μετράνε. Ναι. Από αυτή, οι λοιπόν, εκτόσεις εμείς, τώρα αυτές που γίνονται, έστω προσέξτε, και όπως γίνονται, μπορούν να δώσουν μια κίνηση στην αγορά. Θέλω να πω ότι από κάπου γλιτώνεις, κάπου αλλού τα αξοδεύεις. Όχι, γιατί νομιμοποιούν το χαράτσι. Και εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το χαράτσι στη λαϊκή κατοικία. Ναι. Νομιμοποιούν το χαράτσι. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε. Το χαράτσι. Και λέμε ότι πρέπει να πληρώσει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ναι. Που είναι στην Ελλάδα και πολλοί δεν φορολογείται. Ούτε καν στον ΕΜΦΙΑ. Οι διάφορες offshore
Έχουν τελείως διαφορετική μεταχείριση. Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας έχουν πολύ μικρή φορολογική επιβάρυνση για τα ακίνητα τα οποία εκμεταλλεύονται. Και μια σειρά άλλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Οι δόσεις 120 θα βοηθήσουν στην αύξηση των εσόδων. Και για τις δόσεις. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι να αυξηθούν τα έσοδα. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει την αύξηση των εσόδων. Εμείς λέμε να πληρώσει την αύξηση των εσόδων αυτοί που φοροδιαφεύγουν. Νόμιμα, νομότυπα ή και παράνομα. Αυτοί να πληρώσουν. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση όμως κάποιων χρεών επιχειρήσεων. Και λέμε λοιπόν τώρα, και λέμε και λοιπόν τώρα για τη ρύθμιση. Λέμε λοιπόν τώρα για τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, γιατί ακριβώς είναι αποτέλεσμα της υπερχρέωσης, γιατί το 95%, το 96% αυτών που χρωστάνε είναι έως 20.000 και χρωστάνε μόνο το 6% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία χρωστάει λίγα στην εφορία, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Σε αυτό λοιπόν τον κόσμο που χρωστάει μέχρι 20.000 και με εισοδηματικά κριτήρια, να καταργηθούν και οι τόκοι και οι προσαυξήσεις, να είναι άτοκες οι δόσεις. Εσείς θέλετε κατάργηση. Και να υπάρχει όχι και κούρεμα. Κλιμακωτή μείωση. Και να υπάρχει και κούρεμα της βασικής οφείλειας μέχρι 20.000 εισόδημα να κουρευτεί 30%. Mm-hmm. Γιατί πρόκειται από άδικους φόρους, από χαράτσια. Και για τους υπόλοιπους βεβαίως, εδώ πρέπει να ενταχθούν και τα φυσικά πρόσωπα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και η φτωχομεσαία αγροτία σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι. Τα νομικά πρόσωπα να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε και με τα τέλη και με τις προσαυξήσεις. Ελάτε να πάω στον κύριο Βιλιάρδο. Και ιδιαίτερα στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί θα είναι πρόκληση. Αν τολμήσει η κυβέρνηση και φέρει ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία και εντάξει μέσα και αυτούς που χρωστάνε πολύ μεγάλα ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία, θα είναι πρόκληση, γιατί έχουν καταχραστεί τα νομικά πρόσωπα, την συμμετοχή των εργαζόμενων που έχει παρακρατηθεί αυτά τα εισοδήματα για τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν τα έχουν αποδώσει ασφαλιστικά ταμεία. Κύριε... Άρα λοιπόν θα είναι πρόκληση αν τολμήσει να φέρει κάτι τέτοιο, γιατί ακριβώς θα είναι και ένα μέτρο επιδείνωσης της κατάστασης με τα ασφαλιστικά ταμεία. Μιλήσουμε λοιπόν για τις προοπτικές ανάπτυξης, αν θέλετε, κύριε Καραθανασόπουλε, ναι, και με άξονα και το ελληνικό. Και αν εσείς θεωρείτε ότι στην τροπολογία υπάρχει κάτι για το οποίο έχετε ένσταση. Κοιτάξτε. Καταρχάς να αφήσουμε στην άκρη τα διάφορα φλιναφλήματα για τις εκτιμήσεις των διαφόρων οίκων αξιολόγησης, Moody's, Fitch και τέτοια. Αυτοί θέλουν, οι οίκοι θέλουν αίμα. Στην κυριολεξία θέλουν αίμα. Και ας πάμε στο συγκεκριμένα. Ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε στα πρόθυρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στα πρόθυρα νέας κρίσης, που μπορεί να αποκτήσει παγκόσμιες διαστάσεις. Ήδη όλη η μεγαλική Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλες οι εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται δείχνουν εκτίμηση προς τα κάτω της πορείας της οικονομίας, αναθεώρηση των δικτών προς τα κάτω. Και από αυτήν την άποψη λοιπόν υπάρχει αυτό το δεδομένο. Ένα αυτό. Όμως, ποιο είναι ο πυρήνας της λογικής. Κοιτάξτε, κάτι γνώμη του ΚΚΕ, οι επενδύσεις. Τι έχουν στο επίκεντρό τους, τη λογική της διασφάλισης του καπιταλιστικού κέρδους. Η ανταγωνιστικότητα, τι έχει στο επίκεντρό της, τη λογική της μεγένθησης του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτές λοιπόν αποτελούν και τον οδοστρωτήρα. Ένας οδοστρωτήρας ο οποίος τι κάνει, πρώτον τσακίζει παραγωγικές δυνάμεις, καταστρέφει παραγωγικές δυνάμεις. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για την αξιοποίηση του συνόλου των παραγωγικών δυνάμεων που έχει η Ελλάδα, αλλά λέτε μόνο για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Συγκριτικά πλεονεκτήματα που τα καθορίζει ποιος, οι λαϊκές ανάγκες και η ικανοποίησή τους ή το κέρδος. Το κέρδος. Για να γίνει επένδυση. Ένα. Δεύτερον, ένα οδοστρωτήρα ο οποίο καταστρέφει παραγωγικέ δυνάμει. Με πρώτη και κύρια την εργατική δύναμη. Δεν μιλάμε μόνο για την ανεργία, την ονομαστική, γιατί άλλη είναι η πραγματική ανεργία. Μιλάμε και για μια σειρά άλλα ζητήματα. Δεύτερον, που αφαιρεί, για να μην πούμε τσακίζει, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Θέλει πολύ φθηνού και αναλώσιμου εργαζόμενου. Οι επενδυτέ αυτό θέλουν. Και από αυτή την άποψη είναι μια ανάπτυξη η οποία οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη μείωση του μεριδίου των μισθών προς όφελος των κερδών, άρα δηλαδή οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι και που υποβαθμίζει τη δυνατότητα να ικανοποιεί ο λαός τις ανάγκες του και να έρθω στο ελληνικό. Ναι. Να πάρω μια πλευρά του ελληνικού. Εδώ πέρα υπάρχουν 4 εκατομμύρια στο λεκανοπέδιο της Αττικής που η συντριπτική πλειοψηφία αυτούς δεν μπορεί να πάει διακοπές. Όταν λοιπόν έχεις ένα θαλάσσιο μέτωπο μεγάλο στο χώρο εκεί του ελληνικού και επιτρέπεις μόνο 950 μέτρα ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές,
γιατί όλοι οι υπόλοιποι θα παραδοθεί στα ξενοδοχεία, στα καζίνα και σε ό,τι άλλο χτιστεί εκεί πέρα, όταν δεν μπορείς να έχεις ένα περιαστικό πάρκο το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες αναψυχής της λαϊκής οικογένειας, τότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλο αυτό δεν θα γίνει για να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των υποβαθμισμένων λαϊκών οικογενειών της Αττικής, αλλά θα γίνει για να υπάρχουν τα κέρδη των επιχειρηματίων που θα επενδύσουν εκεί από το Λάτσι και όλους τους υπόλοιπους. Από αυτή λοιπόν την άποψη, μιλάμε κάτι το πολύ απλό. Πώς είναι δυνατόν να μην ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή η επένδυση? Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτή την επένδυση. Από την αρχή μέχρι το τέλος, και όχι μόνο για την τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα να φτιαχτούν οι ουρανοξύστες. Διευκολύνει, επιταχύνει. Μήπως όμως αφορά και την περίπτωση του καζίνου, για να ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός? Γιατί κοιτάξτε να δείτε, με τα καζίνο δεν έχεις ανάπτυξη. Έχεις κάτι άλλο. Έχεις όμως μια προσέλκυση από το εξωτερικό, τότε, κύριε Καραθανασόπουλο, από αυτούς που έχουν τα χρήματα να τα ξοδέψουν και όχι από τους φτωχούς οι οποίοι δεν θα πάνε να μπλέξουν τον τζόγο, να το πω έτσι. Ο τζόγος έχει ανοίξει παντού. Και η φτώχεια φέρνει τον τζόγο ως διέξοδο. Όπως ο Πάπα έχει ανοίξει παντού τους κουλοχέριδες, αυτά τα ηλεκτρονικά πλέον μηχανήματα, έτσι γίνονται παντού και καζίνο. Και από αυτή την άποψη μπορεί να είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη λογική, και με τα καζίνο και με τους κουλοχέριδες και με όλα αυτά τα συστήματα. Δεν μπορεί να καταφεύγεις τον τζόγο για να καλύψεις ανάγκες σου. Πρέπει αυτό να τις καλύπτεις μέσα από τη δουλειά σου, από την αξιοπρέπειά σου, για να μπορείς να ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου. Και από αυτή την άποψη έχουμε στο εξής. Οι πελάτες όμως των καζίνων είναι και πλούσιοι, αυτό σας λέω. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε μια ανάπτυξη τύπου Las Vegas. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η ανάπτυξη του Las Vegas, που έχει και όλες τις υπόλοιπες το εκφυλισμό. Mm-hmm. Που έχει τον εκφυλισμό κυριολεκτικά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα εμείς. Εμείς θέλουμε μια ανάπτυξη που να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και όχι το Las Vegas. Και μια κουβέντα για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ακούστε λοιπόν, να σας πω, να ολοκληρώσω λοιπόν τι λέω. Λέω το εξής. Πώς μπορούν όλοι αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται τη συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης να απαντήσουν στην εξής αντίφαση? Γιατί ενώ μας δίνεται όλες οι δυνατότητες σήμερα, και αύριο θα έχουμε ακόμη περισσότερες, με την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της έρευνας, με την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, αντί ο κόσμος να ζει καλύτερα, ζει χειρότερα. Αντί τα παιδιά μας να λέμε ότι τα παιδιά μας ζουν καλύτερα από εμάς, να λέμε ότι θα ζήσουν χειρότερα από εμάς. Αυτό πώς εξηγείται? Εξηγείται μόνο από αυτό που είπα, ότι είναι ένα σύστημα το οποίο είναι απάνθρωπο, ένα σύστημα το οποίο σαπίζει και το οποίο θα γίνεται όλο και πιο βάρβαρο. Και αυτό το σύστημα πρέπει να το ανατρέψουμε. Και από αυτή την άποψη, εμάς δεν είναι το κριτήριό μας τι λένε οι αγορές και οι διάφοροι και οι αξιολόγησης. Για εμάς το κριτήριό μας τι είναι αυτό που ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Ωστόσο, λοιπόν, εμείς είμαστε σε μια δημοσιονομική εποπτεία, κύριε Καραθανασόπουλε, λοιπόν, και ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσιονομική εποπτεία είναι ένα εργαλείο. Έχουμε ένα δημοσιονομικό εξάμεινο. Είναι ένα εργαλείο η δημοσιονομική εποπτεία. Τι εργαλείο είναι αυτό? Ελέγχου, ακριβώς, θα μου πείτε. Ελέγχου. Δεύτερον, να υπάρχουν πλεονασματικοί προϋπολογισμοί, που σημαίνει ότι ο κόσμος θα τσακίζεται στα φορολογικά βάρη. Ένα. Δεύτερον, θα μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες. Και αυτό το λεγόμενο κοινωνικό κράτος θα αντικαθίσταται από τις διάφορες μορφές φιλανθρωπίας και στοχευμένων παρεμβάσεων σε αυτούς που είναι πλέον εξαθλειωμένοι. Οι υπόλοιποι θα εμπορευματοποιούνται, οι ανάγκες στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια και όλα, σε όλα τα υπόλοιπα. Και από αυτή την άποψη που είναι ένα εργαλείο για να υπάρχει ένας μεγαλύτερος ζωτικός χώρος από τα έσοδα και της Ελλάδας αλλά και των υπολοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορούν να χρηματοδοτήσουν και τα τεράστια κρατικά χρέη και αλλά και να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες των επενδυτικών ομήλων, μάλιστα, των επιχειρηματιών. Να δώσω το λόγο και στον κύριο Βιλιάρδο. Από αυτή λοιπόν την άποψη λοιπόν είναι συνδεδεμένα όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Μάλιστα. Και ως ενιαίο κρίκους της ενιαίας αλυσίδας πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο και να τη σπάσει, εμείς λέμε, αυτή την αλυσίδα. Mm-hmm.